Αν και τα Foldables είναι η αγαπημένη μου κατηγορία και δυστυχώ οι επιλογέ είναι μόνο στον χώρο του Android, πάντα έχω και ένα iPhone μαζί μου. Και όπω βλέπετε είναι το απλό, το iPhone 14, το οποίο ήρθε η ώρα να αναβαθμίσω στο iPhone 15, πάλι το απλό και μου ήρθε σε πράσινο χρώμα. Οκ, okay, ένα πιο περίεργο χρώμα, πιο ασυνήθιστο, είναι έτσι ένα παλό πρασινάκι, όχι σαν τα πράσινα που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν που ήταν full σκούρα. Ε, οπότε ήρθε η ώρα για αναβάθμιση. Θα κάνουμε το unboxing. Θα το συγκρίνουμε στα κύρια χαρακτηριστικά κιόλα με το iPhone το 14 για να δούμε αν όντω αξίζει η αναβάθμιση για τους περισσότερους. Να πω ότι όσοι είχαν το iPhone 13 και θέλουν να πάνε στο 14, μου κάθετος πως όχι, δεν χρειάζεται, ε, κυρίως γιατί η Apple αποφάσισε να δίνει τον παλιό επεξεργαστή στα απλά μοντέλα, κάτι που δεν με βρίσκει ακόμα και σήμερα σύμφωνο, αλλά όποιος έχει το 14 και θέλει να αναβαθμίσει το Ίσως αξίζει για δυο τρεις λόγου, του οποίου θα δούμε παρακάτω. Όπω βλέπουμε, το κουτί είναι οκει, okay, το απλό τη Apple, τσάπλου, μην περιμένουμε και πολλά μέσα. Δεν έχει τίποτα. iPhone στο αυτό το πρασινάκι το χρώμα, ανάλογα με το κινητό και έχετε και το κουτί. Ναι, το Apple logo εδώ πάνω και από κάτω το ίδιο και βλέπουμε ότι έχω το iPhone 15 Green 128. Για να κάνουμε Και. Η πρώτη φορά που κάθεται το iPhone έτσι, δούμε έτσι. Βέβαια. Βέβαια. Ορίστε. Αυτό είναι το καινούριο, το χρωματάκι. Ου, πολύ απαλό στην υφή. Το βγάλουμε λίγο. Και τι άλλο έχουμε. Καλωδιάκι Type-C σε Type-C. Επιτέλους, όπως βλέπετε, είναι αυτό το Brady το καλώδιο. Μια χαρά. Sim Ejector. Ναι, ναι. Πώ να χρησιμοποιήσεις το iPhone, διαβάστε στον οδηγό χρήσης. Και ένα αυτοκολλητάκι. Ωραία. Ωραία. Και λοιπόν, από έξω και μόνο. Πώ να σα το πω. Αυτό είναι πιο γυάλινο. Ναι, γυάλινο θα το πω. Τελείω. Αυτό είναι πιο απαλό, πιο ματ. Πολύ ωραία αίσθηση. Δεν έχω ψέματα. Πολύ ωραία αίσθηση. Πάνω, πάνω πλέον το γυαλί. Ναι. Ότι δεν είναι σωματωμένο στο σώμα, αλλά οκ, okay, μικρή διαφορά. Στα πλαϊνά είναι αυτή η μικρή κούρπα που κάνει πλέον προς τα μέσα. Πάλι δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο διαφορά. Είναι πολύ μικρή η κούρμπα οκ. Okay. Ναι ότι στο χέρι είναι πιο άνετο γιατί και από τη μέσα πλευρά και από την έξω αυτό είναι λίγο λίγο ελάχιστα έτσι προς τα μέσα. Κάτι που εδώ είναι πιο αυστηρές οι γωνίες. Αρέσει, πάμε να τα ανοίξουμε κιόλας. Και εδώ τα πλήκτρα μου φαίνονται ακριβώς τα ίδια. Volume. Εδώ έχουμε το Silent Switch, το οποίο δεν έχει αλλάξει. Δεν ήρθε στο απλό μοντέλο του Action Button, τα κρατάνε μόνο για τα Pro. Από την άλλη μεριά το Power Button, πάλι το ίδιο. Κάτω, θύρα Lightning εναντίον θύρα USB Type-C. Type-C all the way, δεν, υπάρχει περίπτωση. Βέβαια πάλι, ε, πώς να το πω. Ως παραδοσιακή Apple, αυτό που έκανε είναι ότι ναι μεν δίνει Type-C, αλλά USB 2 χαμηλή ταχύτητα φόρτιση κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Δεν περιμένουμε. Βασικά δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Θα ήθελα κάτι άλλο, αλλά εντάξει. USB 3 υποστηρίζεται μόνο στα προμοντέλα. Αυτό είναι για να μπορέσουν οι χρήστε να συνδέσουν εξωτερικό δίσκο για εγγραφή 4K 60 FPS Pro RES video. okay, μάλλον δεν μπορούν τα μικρά. Εδώ βλέπουμε την άλλη μεγάλη διαφορά. Εδώ έχουμε Notch. Εδώ έχουμε Dynamic Island και στα απλά μοντέλα. Αν και στα Pro μοντέλα τα bezels είναι μικρότερα, εδώ προσωπικά δεν βλέπω κάποια διαφορά, σχεδόν καμία. Αυτό που έχει διαφορά είναι η οθόνη 6,1 inch. Αυτή τη φορά φτάνει έως και 2.000 nits, εδώ φτάναμε μέχρι τα 1.200. Και αφού πέρασε αρκετή ώρα και ολοκληρώσαμε και τη μεταφορά των δεδομένων, ήθελα να δω πρακτικά, άμα κάποιο θα δει διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων, που, εντάξει, όπως είπαμε, στην αίσθηση καμία σχέση, το ένα, το άλλο, Οκ. Okay. Ε, ναι. Καλά, οπτικά. Η μόνη μεγάλη αλλαγή, όπω είπαμε, είναι εδώ. Εδώ έχουμε το Notch. Εδώ έχουμε το Dynamic Island. Οκ. Okay. Θέλω επίση να δω πόσο γρήγορα ξεκλειδώνουν οι συσκευέ. Οπότε, για Νομίζω ακριβώ το ίδιο ήταν. Άλλη μία. Ναι, νομίζω ελάχιστα βασικά όχι. Το ίδιο μου φαίνεται, θα το δούμε και στο βίντεο. Στο ξεκλείω, τσακ, αυτό που με χαλάει για ακόμη μια φορά είναι ότι δίνουμε σχεδόν 1000 ευρώ για 60 Hz οθόνη. Τώρα, κάτι σχόλια του τύπου ε, δεν θα το καταλάβει κάποιο που ήρθε από iPhone 13 ή που έχει παλαιότερο iPhone. Τα ακούω από τη μία, όντω δεν θα το καταλάβει, αλλά τουλάχιστον προσωπικά μετά από το Surface Duo 2 α πούμε που είχε μόνο 90 Hz, που να πω την αλήθεια εδώ τη διαφορά από τα 90 στα 120 δεν την παρατηρώ και τόσο, αλλά τη διαφορά από τα 90 ή τα 120 στα 60. Φαίνεται ξεκάθαρα. Το άλλο νέο στοιχείο είναι η κάμερα, ότι εδώ πλέον έχουμε 48 MP κύριο αισθητήρα. Φυσικά ας βγάλουμε πρώτα μια φωτογραφία, τη μάπα μας. ωραία. Και αυτό. αυτά. Ωπα. Mm -hmm. ε, περισσότερη φωτεινότητα εδώ, αλλά... Ναι, εντάξει, έχει διαφορά. Η, okay. Η κάμερα έχει διαφορά Αν και εδώ έχουμε περισσότερη φωτεινότητα, εδώ είναι σχεδόν το χρώμα μου Οπότε, ναι, μία διαφορά, την έχουμε να δούμε και στο βίντεο 4K στα 60fps και τα 2 ε, Το πρώτο φούντερ που βλέπετε είναι από το iPhone 14 Και το επόμενο θα είναι από το iPhone 15 Και λίγο και από εδώ, και λίγο και από εδώ Το κακό είναι ότι αρχίζει να μου αρέσει το πράσινο Θέλω να τραβήξουμε και ένα βιντεάκι, αρχικά με την προστινή του 14, πάλι κουνιόμαστε λίγο, και στη συνέχεια με την προστινή του 15, πάλι θα κουνιόμαστε, πάλι θα κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά που θα πω ότι, εντάξει, οκ. Okay, άμα είστε από το 13 να πάτε στο 15, να έχει νόημα. Για κανένα λόγο, και επιμένω ακόμα σε αυτό, ότι από το 13 στο 14 δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα να μεταβεί κάποιο. Κανένα. Και μην ακουμπλακεί. Στην ταχύτητα πάνω κάτι νομίζω το ίδιο θα είναι. Ε, κάτι δέκατα. Τι άλλο, να ανοίξουμε το App Store. Αλλά δεν έχω τώρα. Τα έχω κλειστά. Μ, και ανοίξουμε το Apple Music. Δηλαδή τώρα, οκ, okay, ένα ελάχιστο τσάκ πιο πάνω, ότι αν ανοίγει ελάχιστα, μιλάμε για μιλισέκον τώρα το 15, οκ, okay, το βλέπω. Αλλά κατά τα άλλα, διαφορές, όχι μεγάλες. Όπως είπα και πριν, αρχίζει να μου αρέσει το πράσινο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θα ήθελα και το action button εδώ να υπάρχει. Θα το δούμε στα 16 λογικά. Και εκεί είναι λίγο το όλο μου πρόβλημα. Πλέον τα απλά μοντέλα έχουν τόσο μεγάλες διαφορές με τα προ-μοντέλα που μου τσινάει. Δηλαδή, οκ, okay, δεν δίνεις την καλύτερη κάμερα, το καταλαβαίνω. Δεν δίνεις 120Hz οθόνη, γιατί. Δεν δίνεις ούτε το action button, γιατί. Δεν δίνεις Type-C, αλλά μόνο USB 2. Πάλι, δεν υπάρχει νόημα. Στις κινήσεις απλά, αλλά από την άλλη, όσο που λάνε, γιατί να μην το κάνουν. Ναι. Η αίσθηση πάντω στο χέρι είναι διαφορετική. Μ' αρέσει. Έτσι και δεν μου άρεσε η αίσθηση που άφηνε το 14 Pro Max που είχα πριν, το 14 τώρα. Δεν μου άρεσε. Είτε το 13 μήνυμα που έχω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτό το. Πώ να το πω, ότι πας να το κρατήσει και σε χτυπάει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά ναι. Η αίσθηση όντω έχει βελτιωθεί. Δεν θέλει λίγη κούρπα παραπάνω γιατί εδώ στη διαφορά του, ε, του frame με του γυαλιού πίσω το καταλαβαίνει κάποιο, είναι αισθητό. Αλλά όχι τόσο πολύ για να μα ενοχλεί κιόλα. Οπότε, αυτό ήταν το iPhone 15. Το είδαμε και με σύγκριση με το απλό 14. <σκυκλώ> ναι, όποιος θέλει βέβαια την καλύτερη κάμερα και λοιπά πάει στα Pro Εγώ θα πρότεινα Pro μόνο και μόνο για την 120Hz οθόνη Γιατί σε κάμερα πλέον όλες οι ναυαρχίδες με ψηλοκαλύπτουν, όλες όμως ε... Αλλά ναι, τώρα 60 Hz οθόνη το animation φαίνεται πάρα πολύ ότι είναι 60 Hz και δεν θέλω, δεν μπορώ. Δηλαδή, είναι τη 2023, σε λίγο μπαίνουμε στο 24 να έχουμε ακόμα 60 Hz οθόνε, μου φαίνεται αστείο. Πόσο μάλλον όταν Android κινητά των 200 ευρώ, α πούμε, έχουν 120. What? Όποιο θέλει, βέβαια, το πιο οικονομικό iPhone πάει εδώ. Όπω είπα, λίγα λεφτά παραπάνω, πάμε στο Pro και είμαστε εκτό την καλύτερη κάμερα και τον καλύτερο επεξεργαστή που, ok, άμα κάποιο δεν είναι, και κλπ, δεν θα το καταλάβει. Πάμε σε αυτό, στο μεγαλύτερη διαφορά που είναι η 120Hz που είναι μια διαφορά που καταλαβαίνει κάποιο από την πρώτη στιγμή. Αυτά λοιπόν και μέχρι το επόμενο βίντεο. Bye bye.